8, 7, 6, 4, 3, 0, and liftoff for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge while expanding our lives in space. Houston, Endeavour, roll program. Roger, roll, Endeavour. Houston is now controlling. Θα ξεκινήσουμε με το φιλέτο χοιρινό, όπου όπως βλέπετε το λιπάκι που έχει δεν θα το αφαιρέσουμε, επειδή είναι καθαρό φιλέτο, το αφήνουμε για να μαλακώσει το κρεατάκι ενώ θα το ψήσουμε. Παίρνουμε ένα μαχαιράκι και το κόβουμε σε λεπτές έτσι φετούλες, να βγουν τέτοια κομματάκια, όπως βλέπετε. Και στη συνέχεια θα το τοποθετήσουμε σε ένα τηγανάκι να το τσιγαρίσουμε. Σε ένα τηγανάκι έχουμε ανάψει λίγο τη φωτιά μας, ρίχνουμε λίγο λαδάκι να πάει σε όλο το τηγανάκι και αρχίζουμε σιγά σιγά να βάζουμε τα φιλετάκια μας να τσιγαριστούν. Αφήνουμε αρκετή ώρα να πάρει χρωματάκι από τη μία πλευρά. Που πάρει χρωματάκι από τη μία πλευρά, θα γυρίζουμε και από την άλλη. Για να δείτε πότε είναι έτοιμο, μπορείτε να γυρίσετε ένα. Αυτό εδώ θέλουμε, αυτή την εικόνα θέλουμε να έχουμε. Σιγά σιγά αρχίζουν όλα και παίρνουν το κομματάκι τους, βλέπετε. Θα αφήνουμε να τσιγαριστούν και από την άλλη πλευρά καλά. Αυτό το χρωματάκι θέλουμε να πάρουμε, βλέπετε εδώ, ακριβώς αυτό. Θα αποσύρουμε από τη φωτιά μας και στη συνέχεια και με το ίδιο λάδι, δεν αλλάζουμε λάδι, τσιγαρίζουμε ένα καροτάκι. Μία πιπεριά χλωρίνης. Μία πράσινη πιπεριά και μία σκελίδα σκόρδια. Θα τσιγαρίζουμε αυτά εδώ καλά. Έτσι βάζουμε χρώματα μέσα στη συνταγή μας για να είναι και νόστιμη και πιο όμορφη και προσθέτουμε ενώ τσιγαρίζονται αλατάκι. Πιπεράκι. Μισή κουταλιά τεχνικού πετρολίβανο και φρέσκο θυμαράκι. Πιάστε ένα ματσάκι και βάλτε το, δίνει εξαιρετικό άρωμα στα φαγητά, ειδικά στα κρεατικά.
τσιγαριστούν αυτά καλά, προσθέτουμε πάλι το κρεατάκι μας μέσα. Ανακατεύουμε να πάνε όλα τα υλικά που βάλαμε να πάρει το αρωματάκι το κρεάς. Βλέπετε τι ωραία χρωματάκια βγαίνουν και δεν μπορείτε να φανταστείτε και τι μυρωδιές βγαίνουν. Και όπως είναι στη φωτιά, σβήνουμε με κόκκινο κρασάκι. Και το αφήνουμε για 2 λεπτάκια να εξαφνιστεί το αλκοόλ από το κρασάκι. Να κατεβούμε και λίγο. Και αφού εξαφνιστεί όλο το αλκοόλ, πάμε στο κλουπ συνταγής. Προσθέτουμε 3 κουταλιές μουστάρδα ανακατεμένες με λίγο νεράκι. Προσθέτουμε και επιπλέον μισό ποτηράκι νεράκι. Τα ανακατεύουμε. Καλά, να πάνε όλα τα υλικά παντού. Και κλείνουμε το τηγανάκι μας. Το αφήνουμε για 15 λεπτάκια περίπου να βράσει και πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Βλέπετε πως έχει εκεί τα ζουμάκια του. Και πάμε να σερβίρουμε στο πιάτο να το δούμε και σερβιρισμένο. Έτοιμο το πιατάκι μας. Το σερβίρα μαζί με ταλιατέλες πηγαίνει εξαιρετικά, είναι ωραίος συνδυασμός. Δοκιμάστε τη συνταγή, πραγματικά βγάζει εξαιρετικά αρώματα, εξαιρετικές γεύσεις. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου. Καλή σας απόλαυση!